Η ΚΑΠ συνιστά βασικό πυλώνα της αντιλαϊκής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων. Στο επίκεντρο της για την περίοδο 2021-2027 βρίσκεται η προσαρμογή στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκέντρωση της παραγωγής μέσα από διάφορες μορφές. Πράσινη ανάπτυξη στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, ψηφιοποίηση, ανάπτυξη της υφιούς γεωργίας ακριβίας. Πρόκειται για όρους και προϋποθέσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας που στον καπιταλισμό καρπώνονται τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ευνοηθούν στον ανταγωνισμό τους με άλλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία. Το μάρμαρο, όπως πάντα, θα πληρώσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, που βλέπουν τις οδιές και τα ζώα τους να χάνονται από τις φυσικές καταστροφές εξαιτίας της κρατικής εγκατάλειψης, που αναγκάζονται να πουλούν τα προϊόντα τους σε τιμές κάτω του κόστους στους μεγαλέμπορους και τις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων και μεταποίησης και προσμένουν σε επιδοτήσεις και προγράμματα τύπου ΚΑΠ ίσα για να εξασφαλίσουν την επόμενη χρονιά. Ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η ΚΑΠ και η πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά οξύνουν και διαιωνίζουν τα προβλήματα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Η λύση βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών μαζί με τους εργαζόμενους, απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αστικές κυβερνήσεις και τα μονοπόλια, για εγγυημένες τιμές που να τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα για την προμήθεια ποιοτικών, φθηνών αγροτικών προϊόντων για τη λαϊκή οικογένεια.